Ο Γιαννιώτας μπαίνει με πολύ καλή προοπτική στην περιοχή, στέλνει την μπάλα απέναντι, πέρασε η μπάλα, πρόλαβε ο Πίτας, γύρισε ξανά. Οι Οριανοί βγαίνουν στην αντεπίθεση με τον Τέρα να μην μπορεί και τον Απόλλωνα να επανέρχεται. Με τον Νταμπό να γυρίζει την μπάλα, πέρασε από τον Γιαννιώτα. Έγινε το σούτ 1-0 Απόλλων. Ανοίγει το σκορ με τον Νταμπό. Ένα δυνατό σούτ, δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Κουπατάντζε. Και έτσι στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης, στην πρώτη τελική του προσπάθεια, ο Απόλλων ανοίγει το σκορ. Πολύ γεμάτο σούτ. Ο Απόλλων επέμεινε, περνάει μπάλα, έρχεται με δύναμη από το ύψος της περιοχής και στέλνει την μπάλα στην απέναντι γωνία, δεν αντέδρασε καθόλου. Ο Κουπατάντζε, έτσι με αυτόν τον τρόπο, ο Απόλλων ανοίγει το σκορ και έχει μπροστά του πια αρκετά μεν λεπτά να διαχειριστεί. Χωρίς άγχος έχει διώξει, έχω την εντύπωση, και δίνω αμέσως την πάσα στον Ανδρέα Οδυσσέως που είναι στον αγωνιστικό χώρο για ένα πρώτο σχόλιο μετά και την επίτευξη του τέρματος. Είναι και η περίοδος τέτοια, δεν είναι έτοιμες 100% και επαναλαμβάνω, δεν μπορούν να παίζουν στους ίδιους ρυθμούς για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Μακάρι βέβαια ο Απόλλωνας να τα καταφέρει. Ο Μολ κάνει λάθος εδώ και θα το διορθώσει. Θα το διορθώσει ο Μολ, ο οποίος δεν ήταν σε καλή κατάσταση ούτε στον αγώνα με την Δόξα. Χρειάζεται μια-δυο καλές αποκρούσεις για να. Για να δούμε τώρα τον Απόλλωνα που βγαίνει με πολύ καλές προϋποθέσεις. Έχει ευκαιρία ο Γιαννιώτας, θα στείλει την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Σέντρα τον Γιαννιώτα, στο δεύτερο δοκάρι μόνος ο Σάλαϊ, δεν θα μπει τον κόλ. Μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Για να δούμε τώρα τον Τικινή. Καλό δίδυμο, γαλλικό δίδυμο με τον Νταμπό. Γιαννιώτας τώρα θα στείλει την σέντρα. Πέρασε η μπάλα και την τελευταία στιγμή ήρθε ο Μάλι. Πολύ ωραία έκοψε. Γιαννιώτας το αριστερό δοκιμάζει, η μπάλα θα φύγει έξω, τελική προσπάθεια ύστερα από 10 ακριβώς λεπτά. Έγινε η σέντρα τον Νταμπό, ήρθε ο Πίτας, έκανε την κεφαλιά. Να λοιπόν ευκαιρία για τον Απόλλωνα ύστερα από αρκετή ώρα. Ο Γιάννης ο Πίτας κινήθηκε διαγώνια και αξιοποίησε την παλιά ακριβίας κάτω από δύσκολες συνθήκες. Θα δείτε τον Νταμπό μόλις που προλαβαίνει την μπάλα και γυρίζει με δύναμη, έρχεται, πιάνει την κεφαλιά. Κέρδισαν με τον Τέρα οι Γεωργιανοί. Επανέρχεται ο Απόλλων με τον Τικινή και τον Νταμπό να αλλάζουν πάρα πολύ ωραία την μπαλά. Πάσα τον Σακέτη για τον Πίτα στην περιοχή. Πέρασε ο Γιάννης ο Πίτας. Το γύρισμα πέρα την κόλλο Νταμπό. 2-0. Στο 32ο λεπτό ο Γάλλος δίνει απόψε τις λύσεις στον Απόλλωνα και διπλασιάζει τα δικά του τέρματα μαζί και της ομάδας του. Και έτσι μπαίνουν γερές βάσεις για την πρόκριση. Δείτε εδώ από το ξεκίνημα την φάση με τον Γιάννη τον Πίτα. Με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση ο παίκτης ο Νταμπό είναι πίσω από την μπάλα. Σωστά αφήνεται να μετρήσει τον γκολ και έτσι ο Απόλλων φτάνει στο 2-0. Πανηγυρίστηκε τον γκολ στον πάγκο από τον Σοφρόνη Αυγουστή και τους αναπληρωματικούς ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα. Ήταν πολύ όμορφη ομαδική προσπάθεια από την οποία προέρχεται τον γκολ του Απόλλωνα. Η μπάλα πέρασε. Να δούμε τώρα το σουτ. Ο Μολ θα πέσει ευτυχώς. Η μπάλα φεύγει έξω στο σουτ που επιχείρησε από μακριά ο Αλτουνασβίλη. Τελείω ο Ρουμάνος, απέκρουσε ο τερματοφύλακας Κουπατάντζε σε κόρνερ. Καλή στιγμή για τον Απόλλωνα στο 40ο λεπτό. Στο παιχνίδι. Και να αυτό βρει χώρους. Ακριβώς, αυτό θα δώσει χώρους. Πάμε να δούμε τον Γιαννιώτα. Βρήκε λοιπόν τον χώρο ο Γιαννιώτας και στείλε την μπάλα απέναντι εκεί που κινείται ο Νικολάτη Κινή. Το γύρισμα αμέσως για τον Νταμπό. Θα κάνει το σουτ κοντράρι μπάλα. Να έχουν πέσει λόγω και της περίοδου. Η άμυνα εδώ βγήκε και ο Νταμπό έχει τη δυνατότητα να απειλήσει. Ο Ντικινή κινείται απέναντι. Η πάσα δίπλα στον Ματέι που έχει μεγάλη ευκαιρία. Έτοιμο γκολ ο Ντικινή. Σημειώνει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Απόλλωνα. Δείτε την πολύ καλή άμυνα από τον Αργεντινό. Την πάσα στον Νταμπό. Στη συνέχεια θα παίξει απέναντι. Ο Ματέι τριμπλάρει έτοιμος αυτός να σκοράρει. Δίνει έτοιμο γκολ ωστόσο στον Ντικινή. Ομαδική προσπάθεια από τους παίκτες του Απόλλωνα. Τον γκολ ξανά και ξανά. Μάρκοβιτς και Αγκύρη ετοιμάζει ο Απόλλωνας. Για να δούμε τώρα το πρώτο σουτ που αναγκάζει στην πρώτη απόκρουση στο δεύτερο ημίχρονο τον Μολ. Είναι να περνά πάσα προς το μέρος του Πίτα. Και τους Γεωργιανούς να βγαίνουν στην αντεπίθεση. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Βγήκε ο Μολ. Πέρασε η μπάλα στα δίχτυα. 3-1. Μειώνουν. Με τον Καφταράντζε. Θα δούμε αν ήταν αυτός που έκανε την προσπάθεια. Προλαβαίνοντας τον Ρομπέρς και την έξοδο του Μολ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο Κουλιασβίλη είναι όντως. Ο Κουλιασβίλη είναι ο σκόρερ με το νούμερο 18.
σημειώνει το τέρμα, μειώνει απρόσμενα θα έλεγε κανείς και χωρίς να δημιουργήσει φάσεις. Πίσω από τον ταμπό, το βλέπουμε τώρα ακριβώς. Ο Πέτρος ο Ψύχας λοιπόν έδωσε την πάσα στον Σάλαϊ. Το γύρισμα χαμηλά, hat-trick από τον ταμπό. Στο 76ο λεπτό ο Απόλλων επαναφέρει την διαφορά των τερμάτων στον αριθμό των γκολ που πέτυχε ο Γάλλος Σέντερφορ, που βρίσκεται στην κατάλληλη θέση στην σωστή στιγμή. Για ακόμα μια φορά εύκολο τον γκολ, αλλά πρέπει να το έχεις για να βρίσκεσαι εκεί όταν πρέπει. Η πάσα από τον Σάλαϊ πάρα πολύ καλή. Ένα στόπερ να βγάζει τέτοια assist. Ο Νταμπό επαναφέρει, επαναλαμβάνω, την διαφορά των τερμάτων στα τρία. Επανέλθει αυτή τη στιγμή τη Σαπουρντάλο. 9 παίκτες είναι στον αγωνιστικό χώρο, ενώ ο Γιαννιώτας εκδηλώνει την επίθεση. Με πολύ ωραίο γκολ σημειώνει το 5-1. Ο Γιάννης Γιαννιώτας πετυχαίνει το πρώτο φετινό ευρωπαϊκό του γκολ. Με ένα πλασέ και βλέποντας την αριστερή γωνία του Κουπατάντζε άδεια, έστειλε την μπάλα εκεί ακριβώς που ήθελε. Εδώ ξανά δείτε την κίνηση από τον Γιαννιώτα. Το έψαχνε εγώ την εντύπωση. Πάρα πολύ ωραίο το πλασέ. Δεν μπορούσε να αντιδράσει ο Γεωργιανός τερματοφύλακας. Και έτσι το 5-1 για τον Απόλλωνα είναι γεγονός. Θα δώσει νομίζω και στον ίδιο τον Γιαννιώτα αυτό το γκολ καλύτερη ψυχολογία εν ώψη της συνέχειας. Αν και είναι τιμωρημένος και δεν θα αγωνιστεί στον αγώνα με τον Ερμή. Αγκύρε τώρα. Απομάκρυνση της μπάλας. Σούτ από μακριά, πάνω από την εστία.